Πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας και το Διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Φυσικά ο πλέον κατάλληλος. Βεβαίως, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο να μας πει λιγάκι πότε θα δροσερέψει και αν θα δροσερέψει ή αν έρχονται χειρότερα μπροστά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη σήμερα. Δεν ήταν υψηλότερες της χώρας, βέβαια. Γιατί ξεπεράσαμε τους 43 βαθμούς σε περιοχές όπως η Σπάρτη, σε περιοχές Φθιώτιδας. Στην Κρήτη είδαμε μέχρι 42 βαθμούς στο ακροτήρι, στο σταθμό που λειτουργούμε μέσα στην Πολυτεχνιούπολη, και πάνω από 37 βαθμούς σχεδόν σε όλους τους σταθμούς του νησιού, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 40 σε αρκετές περιοχές, με πολύ ζεστή ημέρα, την αναφερθήκατε και εσείς βεβαίως. Και η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη, θα είναι ζεστή, θα είναι ένα λεπτό, πολύ ζεστή. Ένα λεπτό, κύριε Λαγουβάρδη, εμείς είδαμε στο χάρτη που. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι οι πρώτες θερμοκρασίες στις 8 και 10 το πρωί, εκεί όπου βλέπουμε να υπάρχει και ο σταλός των Χανίων, αλλά είδαμε στην εξέλιξη της ημέρας. Από τους δικούς σας μετεωρολογικούς σταθμούς, ας πούμε στο Νεροκούρου στα Χανιά ή στους Άγιους Πάντες, να υπάρχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, 40,8, 40,4. Έστειλα πριν από λίγο με δελτίο τύπου και σε εσάς, απλώς δεν το έχετε λάβει γιατί είναι περίπου 20 λεπτά, τη μέγιστη θερμοκρασία. 41,9 είναι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Χανιά, στο Κροτήρι. 41,9. Ακολουθεί με 41,2 η Σούδα, όπως είναι κάποιο στο λιμάνι. Οι Άγιοι Πάντες στα Χανιά με 41,2. Το Ρέθινο είχαμε στα Ρούστικα. Κοντά στην πόλη του Θημουνό, 41,2 επίσης, 41 στο φράγμα από τα Μόνθορέθνα, στο κέντρο του νησιού, κατά κάποιο τρόπο, και θερμοκρασίες 39 με 40 στις περιοχές του Ηρακλείου. Νομίζω ότι στην Κνωσό, στο σταθμό μας, ήμασταν κοντά η μέγιστη τιμή 40, αλλά δεν τους έφτασε. Και φυσικά τώρα, κύριε Λαγουβάρδε, το ερώτημα είναι αν αυτές οι θερμοκρασίες, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ακόμα στο κατόφλι του Ιουνίου, ακόμα τώρα σιγά-σιγά ξεκινάει το καλοκαίρι, είναι φυσιολογικό να διανύουμε τέτοιους καύσωνες, ενώ τώρα ξεκινά στην ουσία το καλοκαίρι? Είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού για την εποχή αυτή, δηλαδή το δεύτερο δεκαήμερο. Είναι θερμοκρασίες που σας ανέφερα 10 με 11 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Θα τις έχουμε και αύριο. Ουσιαστικά, η κλιματική αλλαγή φανταζόμαστε δείχνει τα δόντια της, σωστά? Ακριβώς, ναι. Και δεν είναι μόνο επειδή το βλέπουμε αυτό τον καύσωνα, μην αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά γιατί βλέπουμε συνεχώς τους μέσους όρους, το χειμώνα, την άνοιξη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ πάνω από τα κανονικά. Και Παρασκευή θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει των 39-40 βαθμών σε πολλές περιοχές. Από το Σάββατο, με επικράτηση των βορείων ανέμων, θα πέσουν οι θερμοκρασίες στα 32-32 βαθμούς στις βόρειες περιοχές του νησιού, επομένως και στις μεγάλες πόλεις. Θα παραμείνει όμως στις ψηλές θερμοκρασίες στα νότια και κυρίως στις περιοχές όπως η Μισαρά. Το εκτίμησή μας είναι το Σαββατοκύριακο εκεί δεν θα έχουν θερμοκρασίες χαμηλότερες από 36-37 βαθμούς. Επειδή με ενδιαφέρει για το Σαββατοκύριακο, με ενδιαφέρει πολύ. Και πολύ άλλο κόσμο. Αναβερθήκατε σε βοριαδάκια το Σαββατοκύριακο που θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Αυτά θα επηρεάσουν το μπάνιο μας στις παραλίες, σαν απαγορευτικά δηλαδή? Όχι. Θα θέλει προσοχή, θα έχουμε βοριάδες, θα είναι πιο ενισχυμένη βέβαια στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, δεν είναι τόσο ενισχυμένη στην Κρήτη, επομένως δεν θα δημιουργήσουν. Θα δώσουν όμως μια ανάσα δροσιάς από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, αυτό προφανώς. Στην Κυριακή ενισχύονται λίγο περισσότερο, τα γνωστά σημεία, δηλαδή τις νότιες περιοχές του νησιού, εκεί που έχουμε τα περάσματα και τις σημαντικές επιταχύνσεις, τις βόρειες ακτές δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον άνεμο, θα πέσει όμως η θερμοκρασία στα πιο. Προς τα κανονικά επίπεδα, αλλά όχι στα κανονικά. Τα κανονικά στην εποχή είναι περίπου 31 βαθμοί. Δεν θα πέσουν τόσο χαμηλά. Θα είναι στους 32-33 βαθμούς, αλλά δεν θα έχουν καμία σχέση με τα 39 και τα 40 για τα οποία μιλάμε σήμερα. Μόνο θα είναι μια ανακούφιση. Η τάση όμως είναι την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει μια νέα άνοδο θερμοκρασίας, όχι με ακραία συμπεριφορά. Πιθανότητα και η επόμενη εβδομάδα θα έχουμε θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά, χωρίς να έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα όπως έχουμε αυτό το τριήμερο. Αλλά θα παραμείνει η θερμοκρασία όπως και πριν από αυτό τον καύσωνα, αρκετά ψηλά σχετικά με τις κανονικές τιμές. Θα συνεχιστεί η ζέστη, να σου το πω έτσι, με μικρότερη βέβαια ένταση και την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι. Παρατήρησα λίγο στους χάρτες και θέλω να μας βοηθήσετε, να μας εξηγήσετε ακριβώς τι γίνεται. Οι διαφορές ανάμεσα στις παραθαλάσσιες περιοχές με την ενδοχώρα είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, έβλεπα στο Πλακιά, ας πούμε, να έχει μια θερμοκρασία περίπου στους 28-29 βαθμούς Κελσίου και να φτάνει. 33 έφτασε μέγιστη και είναι η χαμηλότερη στην Κρήτη σήμερα. Και την ίδια ώρα στο Σπύλι, που η απόσταση δεν είναι τεράστια μεταξύ τους και η διαφορά, να είναι κοντά στο 39, σωστά. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όλες οι ιστορικές περιοχές, αυτό το βλέπουμε και όχι μόνο στην Κρήτη και αλλού, ζεσταίνονται περισσότερο. Κοντά στη θάλασσα, αν έχουμε άνοιγμα από τη θάλασσα, η θερμοκρασία πέφτει. Αν όμως δεν έχουμε, όπως γι' αυτό δεν έχουμε, γι' αυτό λόγο είχαμε και ψηλές θερμοκρασίες, ή δυτικούς ανέμους, ή και άπνοια, η θερμοκρασία ανεβαίνει και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι εσωτερικές περιοχές, τα υπηρετικά τμήματα του νησιού, αλλά και της Ελλάδας, αν πάμε να πούμε
στη χώρα έχουν μεγάλο έδος θερμοκρασιών. Πέφτει αρκετά το βράδυ, αλλά ανεβαίνει πάρα πολύ το μεσημέρι απόγευμα. Μεγαλώνει πάρα πολύ το έδος. Σήμερα είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές και των, των βόρειων παραλιακών τμήματων. Πολύ ζέστη στο εσωτερικό και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από τους σταθμούς που έχουν φτάσει ενώπιον στον Πλακιά Λέντε και η Ράπετρα, που ήταν μέγιστες περίπου στις 32 με 33 βαθμούς, δηλαδή απολύτως φυσιολογικές και ευχάριστες θερμοκρασίες. Δρόσησε στον Πλακιά, θα τα λέμε με τους 32 βαθμούς. Δροσιά. Ακριβώς. Όχι, θερμοδικά είναι, δροσιά. Οπότε, να ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Λαγουβάρδη, υπάρχει περίπτωση τις επόμενες ημέρες να δούμε, ας πούμε, και μεταφορά σκόνης, ίσως? Όχι, με το βοριά που θα έχουμε από εδώ και μετά και αυτή η σκόνη που υπάρχει θα απομακρυνθεί. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το θετικό είναι, και αυτό θέλω να κρατήσουμε σαν μήνυμα, ότι η πρώτη εβδομάδα ναι, θα είναι ζεστή σχετικά με τα κανονικά. Δεν φαίνεται όμως, δεν θα έχει όμως σίγουρα την ακραία συμπεριφορά που έχουμε αυτό το τετραήμερο. Αυτό η υπομονή όμως Πέμπτη και Παρασκευή θέλει προσοχή ακόμα. Το επαναλαμβάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο πρώτος κάστρος του καλοκαιριού. Δεν είμαστε ακόμα συνηθισμένοι σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όμως δεν είμαστε εγκληματισμένοι, όπως ο οργανισμός μας ζορίζεται περισσότερο, να το πω έτσι πιο απλά, από ό,τι αν είχαμε ένα καύσωνα αργότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλει την προσοχή του, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας και φυσικά για την πάντα άμεση ανταπόκρισή σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Και σε εσάς.